Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, εδώ που σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια και σήμερα θα σας δείξω τα αγαπημένα μου προϊόντα για τον μήνα Ιούνιο. Έχουμε να κάνουμε βίντεο με αγαπημένα από τον Απρίλιο, είδα. Αυτό σημαίνει ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα εγώ έλαβα και αγόρασα αλλά και δοκίμασα διάφορα προϊόντα και σήμερα σας έχω την crème de la crème εδώ, τα πιο αγαπημένα μου για να σας τα δείξω. Επίσης, στο σημερινό βίντεο έχουμε και giveaway, γιατί αποφάσισα να σας κάνω δώρο ένα από τα αγαπημένα μου αυτομαυριστικά προϊόντα. Αυτό εδώ από Isle of Paradise, είναι το Self Tanning Water στην απόχρωση medium, αλλά και ένα γαντάκι για εύκολη εφαρμογή. Πριν ξεκινήσουμε και πριν σας πω τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε αυτά τα προϊόντα, θέλω να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να γραφτείτε στο κανάλι μου, γι' αυτό αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και φυσικά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Να σας πω λοιπόν ότι αυτά εδώ τα δύο προϊόντα είναι ό,τι πιο εύκολο θεωρώ για τον αρχάριο για να ξεκινήσετε την διαδικασία του αυτομαυρίσματος. Αυτό είναι ένα διαφανές νεράκι το οποίο το ψεκάζετε και το αλήφετε, μπορείτε και με τα χέρια σας, αλλά θα σας αφήσει κοιλίδες, οπότε καλύτερα με το ειδικό γαντάκι. Δεν λεκιάζει τα ρούχα, στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, δεν μεταφέρεται στα μαξιλάρια σας και δεν χρειάζεται να το ξεπλύνετε αμέσως. Μπορείτε να το φορέσετε να κοιμηθείτε το βράδυ και να ξυπνήσετε το πρωί, να κάνετε ένα ντουζάκι και να απολαύσετε το πολύ ωραίο χρώμα που θα σας έχει δώσει. Λεπτομέρειες λοιπόν σας αφήνω στην περιγραφή. Φυσικά για όλα τα προϊόντα θα υπάρχουν links και για το συγκεκριμένο, αλλά και οδηγίες για να λάβετε μέρος στο giveaway. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μιας και ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για αυτομαυριστικά προϊόντα, να σας πω ότι θα συνεχίσω λέγοντάς σας δύο πράγματα για μερικά αντιλιακά που έχω εδώ και θα συνεχίσουμε με μακιγιάζ, skincare και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οι σταγόνες που χρησιμοποιείς αυτό το μήνα και φαντάζομαι ότι είναι εμφανές ότι έχω πάρει χρωματάκι, είναι αυτές εδώ από Isle of Paradise, είναι ακριβώς η ίδια εταιρεία με το νεράκι που θα κερδίσετε. Αυτό είναι 100 ml, οι σταγόνες είναι 30 ml. Αυτή είναι μια εταιρεία, παιδιά, που είναι vegan friendly, λέει, οι συνθέσεις της, cruelty free και βιολογικές. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία η σύνθεση, μου φάνηκε πάρα πολύ έξυπνη και η ιδέα του να χρησιμοποιείς αυτές τις σταγόνες μέσα στην ενυδατική σου κρέμα και απλά να την εφαρμόζεις στην επιδερμίδα σου. Ωστόσο, εγώ έκανα τη βλακεία να βάλω πάρα πολλές σταγόνες την πρώτη φορά, γιατί λέω, έχω πάρει την απόχρωση dark, θα βάλω και 10 σταγόνες σε κάθε εφαρμογή για να έχω ένα πολύ βαθύ μαύρισμα. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να γίνουν πορτοκαλί οι παλάμες μου, τώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι, ναι, έχουν ξεβάψει, αλλά και να αποκτήσω διάφορες κοιλίδες και διάφορα σημάδια τόσο στα χέρια μου αλλά και στο υπόλοιπο σώμα. Οπότε αυτό που προτείνω αν πάρετε τελικά τις σταγονίτσες αυτές είναι να βάζετε όχι 12 που λέει ότι είναι το maximum, να βάζετε από 1 έως 6 για παράδειγμα και μπορείτε να επαναλάβετε την εφαρμογή και την επόμενη μέρα αν δείτε ότι το μαύρισμα που έχετε αποκτήσει με τις 6 π.χ. δεν είναι αρκετά σκούρο. Η οδηγία και για τα δύο αυτά προϊόντα είναι να μην κάνετε ντους από 4 έως 8 ώρες, γιατί αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να απορροφηθούν από την επιδερμίδα σας και να αποκτήσετε το μαύρισμα που θέλετε. Πριν συνεχίσω με προϊόντα αντιλιακά, θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό εδώ το κόσμημα, στο οποίο βασίζομαι να μου δώσει και την ηρεμία που υπόσχεται η πέτρα αυτή που λέγεται χαουλίτης. Λοιπόν, το έφτιαξε μια πολύ καλή μου φίλη που φτιάχνει χειροποίητα κοσμήματα. Θα σας βάλω λεπτομέρειες στην περιγραφή. Είναι αντίδοτο, λέει, για την αϊπνία, ιδιαίτερα για τον υπερδραστήριο νου, ο δικός μου είναι αυτός. Διδάσκει την υπομονή, απορροφά το θυμό, ενδυναμώνει τα θετικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα χαουλίτη στη ζωή μας, ειδικά τώρα που είμαστε σε περίοδο ανάδρομου, ο οποίος θα μείνει πάνω από τα κεφαλάκια μας μέχρι τις 13 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε στα αντιλιακά και θέλω να μιλήσω για αυτό εδώ, το οποίο είναι το Sunscreen Velvet της Fresiderm και είναι το καλύτερο αντιλιακό που έχω δοκιμάσει κάτω από μακιγιάζ. Πρώτον, η υφή του είναι τόσο βελούδινη και τόσο μαλακή, έχω βάλει τώρα λίγο στο λαιμό μου και θεωρώ ότι απαλύνει όντως τις λεπτές γραμμές και ψιλογεμίζει τους πόρους. Δεν μου βγάζει καμία απολύτως λιπαρότητα κάτω από το foundation και θέλω να σας διαβάσω και κάποια χαρακτηριστικά, γιατί έχει και οικολογική συνείδηση η Fresiderm, γιατί εννοώ με αυτό.
Τα αντιλιακά φίλτρα sunscreen velvet δεν διεισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, καλό αυτό, δεν εισχωρούν στην κυκλοφορία του αίματος, πολύ καλό αυτό, δεν ανιχνεύονται στο θαλασσινό νερό, διαφυλάζοντας το θαλάσσιο περιβάλλον, ακόμα καλύτερο αυτό. Η υφή είναι δερματολογικά ελεγμένη, μη λιπαρή, επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, έχει ανθεκτικότητα στο νερό και δεν αφήνει λευκή χρειά επίσης. Τίποτα. Είναι απόλυτα διαφανές. Θα σας βάλω λίγο και στο χέρι μου για να το δείτε. Και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί τόσο από το αντιλιακό προσώπου, όσο και από το αντίστοιχο σώματος, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια υφή και αίσθηση. Θέλω να σας μιλήσω επίσης και για αυτή εδώ την αντιλιακή κρέμα προσώπου από τον Κορέ. Είναι χωρίς σιλικόνες, κόκκινο σταφύλι αντιρρητηδική και κατά των πανάδων, με SPF 50 επίσης. Αυτή έχει χρώμα η συγκεκριμένη και τη χρησιμοποιώ τις ημέρες που δεν θέλω να βάλω foundation, θέλω κάτι πάρα πολύ ελαφρύ, να δώσει μια ομοιομορφία στην επιδερμίδα μου χωρίς να τη βαρύνει. Να σας διαβάσω δύο πράγματα και για τη συγκεκριμένη σύνθεση. Έχει αντιλιακά φίλτρα και δραστικά συστατικά από κόκκινο σταφύλι, εκχύλισμα κουρκουμά, λόγκα και κάρδαμο. Προστατεύει το δέρμα από τη φωτογύρανση, βοηθάει στη μείωση των πανάδων και απαλύνει την εμφάνιση ρητίδων, χαρίζοντας λάμψη, ομοιομορφωτόνο και νεανική όψη. Έχω τα καλύτερα να πω και για αυτή τη σύνθεση. Ξέρετε ότι εγώ είμαι λιπαρή, δεν αντέχω οτιδήποτε λιπαρό στην επιδερμίδα μου, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μπορεί να χρειαστεί να το σετάρω λιγάκι εδώ στο TAF, στο κέντρο του προσώπου, που θα είμαι πιο λιπαρή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά κατά τα άλλα, μ' αρέσει πάρα πολύ και η υφή του και το αποτέλεσμα που δίνει. Και θα το βάλω και αυτό στο χέρι μου από αυτή την πλευρά, για να το δείτε τι ωραία που αναμειγνύεται και τι φυσικό ωραίο χρώμα και τόνο δίνει στην επιδερμίδα. Και πόσο μάτι αποτέλεσμα έχει, βέβαια, έτσι. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε χωρίς αντιλιακή προστασία τα μαλάκια μας. Γι' αυτό έχω εδώ το προϊόν αυτό από την Avenda. Ξέρετε ότι και η Avenda είναι cruelty free, paraben free, γενικά πάρα πολύ καθαρή σύνθεση. Είναι ένα από τα προϊόντα που θεωρώ ότι δεν πρέπει να λείπει από τον SSR των διακοπών σας, καθώς τα μαλλιά μας ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από τον ήλιο και το αλατόνερο και θέλουν να τους προσφέρουμε και αντιλιακή προστασία αλλά και ενυδάτωση την ώρα που είμαστε στην παραλία, αλλά και θρέψη μετά το σαμπουάν μας με μια πολύ δυνατή μάσκα. Λοιπόν, θα προχωρήσω τώρα στο μακιγιάζ, να περάσουμε σε μερικά προϊόντα τα οποία ήρθαν τώρα τελευταία στα χέρια μου και θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το glitter από την NYX. Έχω και τον ανεμιστήρα και μου φυσάει τα μαλλιά και όλο μου έρχονται τριχούλες, παιδιά. Αλλά χωρίς ανεμιστήρα δεν ζω αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είναι το Glitter Quitter. Η απόχρωση είναι 04. Το φοράω σήμερα στο κινητό βλέφαρο. Να σας πω ότι κατάφερα και δεν είχε καθόλου fallout και δεν χρησιμοποίησα κόλλα για glitter. Αυτό που έκανε, επειδή δεν έβρισκα το πινέλο σιλικόνης μου, που είναι ο καλύτερος τρόπος να το εφαρμόσετε, είναι ότι πήρα ένα τελείως πλακέ πινέλο και το ψέκασα με λίγο setting spray. Και αμέσως μετά πήρα το glitter και το εφάρμοσα στο κινητό μου βλέφαρο. Βλέπετε την απόδοση. Δεν σκόπευα να έχω τόσο εντυπωσιακό μακιγιάζ σήμερα, αλλά ήθελα πολύ να το χρησιμοποιήσω γιατί μου αρέσει πολύ όπως γράφει και ειδικά αυτή η απόχρωση νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, αυτό το χρυσό, το οποίο εγώ τουλάχιστον θέλω να έχω στη ζωή μου. Θα παραμείνω στην NYX και θα πάω σε δύο προϊόντα για τα χείλη. Το πρώτο είναι το Powder Puff Lippy. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει εσείς. Εγώ δεν το είχα δοκιμάσει στο παρελθόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η υφή mousse που έχει στα χείλη. Δεν είναι βέβαια ανεξίτηλο έτσι, αλλά βρίσκω ότι είναι αρκετά σταθερό. Το χρώμα που έχω είναι το Cool Intentions και το φοράω και σήμερα σε συνδυασμό με αυτό εδώ το gloss, το Diamond Drip, το οποίο είναι καινούριο προϊόν. Μου το έστειλαν πρόσφατα από την NYX και μου άρεσε πάρα πολύ. Το έχω βάλει κυρίως στο κέντρο των χιλιών μου, γιατί δεν ήθελα να είναι τόσο μουντό το χρώμα, ήθελα να είναι λίγο πιο φαν και γυαλιστερό για καλοκαίρι. Σαφώς μπορείτε να το φορέσετε και μόνο του. Η απόχρωση που έχω είναι αυτή εδώ και λέγεται Show Me Love. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και η σύνθεσή του, αλλά και το γεγονός ότι έκατσε πάρα πολύ ωραία πάνω στο Powder Puff Lippy, που σημαίνει ότι συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία και με άλλα προϊόντα για τα χείλη. Επειδή είμαστε στην NYX, θα σας μιλήσω και για ένα προϊόν που εμένα δεν μου άρεσε. Δεν λέω ότι είναι κακό προϊόν, λέω ότι δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Ωστόσο, νομίζω ότι θυμίζει ένα προϊόν που κυκλοφορεί από τη Fenty Beauty και ίσως είναι λίγο πιο κρεμόδες, είναι σε πούδρα, δεν ξέρω γιατί δεν το έχω. Αλλά είναι ένα highlighter σαν και αυτό, το Diamond Gloss, Diamond Bomb, κάπως έτσι το λέει νομίζω. Αυτό εδώ είναι το California Beaming Glow Booster και θα σας δείξω γιατί ακριβώς δεν μου αρέσει. Γιατί έχει άπειρο glitter και αυτό εδώ είναι κάτι που εγώ δεν θα έβαζα ποτέ στο πρόσωπό μου.
ούτε και στο σώμα μου. Δεν μου αρέσει να έχω κόμματα και glitter στο highlighter μου. Οπότε, αν αυτό είναι το στυλ σας, σίγουρα θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί δίνει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό έως υγρό αποτέλεσμα. Αλλά εγώ δεν το έχω καθόλου για να αγαπήσω το συγκεκριμένο προϊόν. I'm so sorry. Λοιπόν, θέλω να περάσω και σε ένα προϊόν για τα χείλη που δεν μου άρεσε καθόλου. Μου αρέσει πάρα πολύ η απόχρωση, αλλά δυστυχώς αυτό εδώ, το Liquid Lipstick από Anastasia Beverly Hills, είναι, παιδιά, τόσο ξηρό για τα χείλη, που μου κάνει κομματάκια, μπαίνει στις γραμμές των χειλιών μου και φαίνεται λες και είμαι 100 χρονών και τα χείλη μου είναι πάρα πολύ ερτιδιασμένα. Η απόχρωση, ωστόσο, αν εσείς αντέχετε αυτά τα πολύ ξηρά liquid lipsticks, είναι η απόχρωση crush, γιατί εσάς μπορεί να σας κάνει, δεν ξέρω. Πάντως το έχω δοκιμάσει και έχοντας ενυδατώσει τα χείλη μου, είναι αυτή εδώ η απόχρωση που είναι φανταστική. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το φορέσω. Αυτό που δοκίμασα την προηγούμενη φορά να κάνω είναι να βάλω lip gloss από πάνω, όπου έγινε ένα χάλι, γιατί κόλλησε η ξηρότητα του liquid lipstick με το lip gloss, δεν τέριαξε καθόλου καλά και ήτανε χάλια για το υπόλοιπο της ημέρας, οπότε δεν το προτείνω καθόλου. Σε αυτό το σημείο, και επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε, τα σκουλαρίκια μου είναι από H&M, αυτά εδώ, η κρίκη, η ασορτή που φοράω, και αυτό εδώ είναι από Aurelia London, όπως και αυτό εδώ, και τα έχω πάρει από το Asos. Επίσης, link θα βρείτε και για αυτά στην περιγραφή. Παραμένω στα χείλη και θέλω να μιλήσω για αυτό το υπέροχο προϊόν από την MAC, λέγεται Powder Kiss Liquid Lip Color, μου το έστειλαν πρόσφατα. Αυτή η σύνθεση, ωστόσο, θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, οπότε βάλτε το στη λίστα σας από τώρα και στο πρόγραμμα. Την απόχρωση Mallet Over όμως θα τη βρείτε και στα Powder Kiss Lipsticks που κυκλοφορούν και είναι στη μόνιμη συλλογή της MAC. Από τότε που το έλαβα δεν έχω σταματήσει να το φοράω. Έχω την εντύπωση ότι αυτό εδώ το Liquid Lipstick μου αρέσει περισσότερο από το Powder Kiss Lipstick σε σύνθεση. Εμένα με βολεύει τουλάχιστον και μου αρέσει πάρα πολύ και το applicator του. Σίγουρα θα πάρω και άλλες αποχρώσεις. Επίσης από την MAC θέλω να σας δείξω αυτό εδώ το concealer το οποίο φοράω και σήμερα στα μάτια μου. Είναι το Water Weight Concealer. Δεν το πιστεύω πως δεν το είχα ανακαλύψει και δεν το είχα δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Ίσως το ότι το λένε Water Weight μου έδινε την εντύπωση ότι δεν θα είναι και πολύ καλυπτικό. Να σας πω ότι θα είναι εξαιρετικό αν έχετε ξηρότητα κάτω από τα μάτια σας. Αυτό λοιπόν είναι τόσο, παιδιά, ελαφρύ, όπως το λέει, σαν νεράκι. Δείτε, τσακ, βάζεις μια σταγονίτσα και έχει τρομερή κάλυψη και είναι τρομερά ενυδατικό. Δεν χρειάζεται να βάλω... Και δείτε τώρα με μια σταγόνα τι έχει γίνει, έτσι, πόση καλυπτικότητα έχει και πόσο απλώνεται και συνεχίζει στο χέρι μου. Η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι η NW, αν δεν κάνω λάθος, 20, ναι, σωστά το λέω, και πραγματικά είναι ένα προϊόν που σας προτείνω να πάτε τώρα να το δοκιμάσετε ή παραγγείλετε το χωρίς να το δοκιμάσετε. Σας εγγυώμαι εγώ ότι θα σας αρέσει. Η κάλυψη είναι καταπληκτική. Θα παραμείνω στη MAC για να σας δείξω και το Big Boost Fiber Gel. Το έχω βάλει και σήμερα στα φρύδια μου, πάρα πολύ ωραίο. Και ένα φρύδι πετάει, βλέπω, οπότε θα το χρησιμοποιήσω λίγο για να το στερεώσω. Δεν φταίει το gel, φταίει το φρύδι που θέλει κούρεμα. Έχω την απόχρωση brunette, είναι αυτή που μου ταιριάζει καταπληκτικά. Έχει το μικρό αυτό βουρτσάκι, σας δίνει και χρώμα και λίγες ίνες για να γεμίσετε τα φρύδια σας. Είναι ένα gel που χρησιμοποιώ εγώ και τις μέρες που δεν θέλω να κάθομαι τώρα να ασχολούμαι πολύ ώρα να γεμίζω τα φρύδια μου. Βάζω λίγο gel και φεύγω. Και τώρα θέλω, παρακαλώ, ένας λεπτούς υγιή για να παρατηρήσετε τις βλεφαρίδες μου, να θαυμάσουμε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα που μου έδωσε αυτή εδώ η μάσκαρα του Marc Jacobs. Έχω βάλει μόνο 2 στρώσεις, πιστέψτε με, δεν έχω προσπαθήσει και πάρα πολύ. Τις γύρισα βέβαια με το εργαλείο, έτσι, πριν βάλω τη μάσκαρα, αλλά αυτό είναι κάτι που κάνω 99% φορές, και πραγματικά μ' αρέσει τόσο πολύ ο διαχωρισμός και το μάκρος που τους έχει δώσει, και το γεγονός ότι στη δεύτερη στρώση που έκανα δεν κόλλησαν καθόλου οι βλεφαρίδες μεταξύ τους. Εμένα μ' αρέσει να τις βλέπω έτσι όπως ακριβώς τις βλέπετε τώρα, και νομίζω ότι η At Last η μάσκαρα είναι και πιο ωραία από την Velvet Noir. Για όσες την έχετε δοκιμάσει. Και θυμίζω, μπορείτε άνετα να κάνετε αγορές και από το site του Marc Jacobs Beauty, γιατί τα προϊόντα, παρόλο που έρχονται από Αμερική, έρχονται με DHL και ο φόρος έχει προχρεωθεί στην παραγγελία σας, δεν περνάνε τελωνείο. Κανένα από τα προϊόντα που σας προτείνω σήμερα και τα sites που θα σας βάλω δεν περνάνε τελωνείο. Να προχωρήσω με 2 προϊόντα από Nude Sticks. Αυτό εδώ το bronzer στην απόχρωση Bondi Bay το έχω λατρέψει, το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου, και σε συνδυασμό με το Sunset Strip που είναι αυτό εδώ το ρούζ. Παιδιά, είναι αυτά που θα πάρω μαζί στις διακοπές, το ξέρω από τώρα, και θα τα έχω και στην παραλία έτσι
και μετά την παραλία δηλαδή, για να δώσω λίγο χρωματάκι και λίγη ζωή στο πρόσωπό μου. Στην καθημερινότητά μου, όταν θέλω να κάνω ένα πιο σταθερό μακιγιάζ, τα σετάρω και βάζω από πάνω και bronzer σε πούδρα, αλλά και ρούζ σε πούδρα, έτσι, δεν τα αφήνω σκέτα, γιατί θα μετακινηθούν και επειδή είμαι πάρα πολύ λιπαρή, δεν θα μου κρατήσουν. Αλλά αν θέλω να κάνω ένα πολύ ελαφρύ μακιγιάζ για λίγες ώρες ή για τη θάλασσα ή για τις διακοπές, δεν θα χρειαστώ σίγουρα πούδρα από πάνω. Καλά, αν έχετε πιο ξηρή επιδερμίδα, εντάξει, νομίζω ότι θα τα χαρείτε πάρα πάρα πολύ αυτά. Συνεχίζω με 3 προϊόντα από την Catrice. Τα 2 μου άρεσαν, το 1 όχι και τόσο, και θα σας εξηγήσω και τον λόγο. Το πρώτο προϊόν που αγάπησα είναι αυτή εδώ η πούδρα, η 5-in-1 Setting Powder. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να έχετε στο νεσεσέρ σας για τα τσάπ, γιατί είναι mattifying, αδιάβροχη, sweatproof λέει, ενάντια στον υδρότα, fixing για το μακιγιάζ σας και έχει και SPF 10. Οπότε έχουμε και λίγο αντιλιακή προστασία on the go. Έχει ένα πολύ ωραίο καθρέφτη. Δεν αφήνει λευκό χρώμα στην επιδερμίδα, δεν επηρεάζει καθόλου το μακιγιάζ σας, παρόλο που είναι λευκή. Τη φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου και την έχω στην τσάντα μου, να σας πω την αλήθεια, και με έχει βολέψει πάρα πάρα πολύ. Επίσης μου άρεσε η παλέτα αυτή, η Gen Nudes, και τα δύο προϊόντα αυτά τα είδαμε και πολλά άλλα στο full face μακιγιάζ με προϊόντα Catrice. Αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο, σας βάζω το link για να το δείτε και εδώ πάνω, αλλά και στην περιγραφή. Αυτή η παλέτα λοιπόν λέγεται Pro Gen Nudes Slim Eyeshadow Palette και έχει αυτές τις συγκλονιστικές αποχρώσεις, οι οποίες έχουν και συγκλονιστικό pigment και ελάχιστο fallout. Παιδιά, είναι μία από τις καλύτερες παλέτες που έχω δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι αξίζει 100% να την αποκτήσετε και θα σουατσάρω και μερικές από αυτές έτσι εντελώς τυχαία. Πάμε να ξεκινήσουμε από μία εντελώς matte. Δείτε τώρα απόδοση έτσι. Θα τρελαθώ. Αυτή εδώ, αν τη βάλετε σε όλο σας το κινητό βλέφαρο, είναι παιδιά, λες και είναι υγρή, είναι απίθανη. Δείτε η σκουρασκία τι ωραίο σποτ που κάνει και μπλεντάρεται και πάρα πολύ ωραία, γιατί αυτά τα σκούρα καφέ είναι και δύσκολα στο μπλεντάρισμα. Και επίσης και αυτή εδώ. Εντάξει, έχω πεθάνει. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία παλέτα, μπράβο στην Catrice, που και αυτή είναι μια εταιρεία που αγαπάμε πολύ γιατί είναι cruelty free. Αυτό που δεν αγάπησα ιδιαίτερα ήταν αυτό εδώ το Brush Ink Tattoo Liner, το οποίο λέει ότι είναι και αδιάβροχο, αλλά δεν είναι. Και αυτό ήταν το μόνο μου παράπονο. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Δείτε τι ωραία γραμμή που κάνει. Το είχα δοκιμάσει και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ, αλλά δεν θα βασιστώ σε αυτό ως προς την αδιάβροχη ιδιότητά του, γιατί με το παραμικρό δάκρυ δυστυχώς εμένα μου έτρεξε. Είμαι λίγο αυστηρή με τα προϊόντα που λένε ότι είναι αδιάβροχα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ακόμα δύο προϊόντα έχω να σας δείξω και ολοκληρώνουμε το σημερινό βίντεο και θέλω να ξεκινήσω από αυτή εδώ την κρέμα ματιών, η οποία είναι από την Darphin. Είναι η Ideal Resource Restorative Bright Eye Cream, η οποία θα διαβάσω. Έχει λεπτόρευστη σύνθεση, θα συμφωνήσω, με ισχυρή βοτανική σύνθεση με καρπούζι, αβοκάντο και shea butter, ενισχυμένη με βιταμίνη C και E, που καταπολεμά άμεσα τους μαύρους κύκλους, χαρίζοντας φωτεινότητα και βοηθάει στη μείωση των ρητίδων. Παιδιά, έχει τόσο ωραία υφή αυτή η κρέμα. Για του λόγου του αληθές, δείτε πόση έχω χρησιμοποιήσει, κοντεύω να την τελειώσω και δεν θέλω να μου τελειώσει. Πραγματικά νιώθω ενυδάτωση αλλά και δροσιά κάθε φορά που την εφαρμόζω στα μάτια μου και ούτε μία φορά δεν έχω νιώσει ότι χρειάζομαι περισσότερη ενυδάτωση. Επίσης, έχω δει αποτέλεσμα στην φωτεινότητα, ειδικά σε αυτό εδώ το σημείο, και έχω δει πραγματικά διαφορά. Και για το τέλος, σας κράτησα το καλύτερο, αυτό εδώ το πρωτοποριακό διφασικό ξηρό σαμπουάν από την Bumble & Bumble. Λέγεται Post Workout Dry Shampoo Mist και είναι ένα ξηρό σαμπουάν το οποίο το ψεκάζει στα μαλλιά σου ιδανικά μετά από μία προπόνηση στο γυμναστήριο που έχει ιδρώσει, που τα μαλλιά σου έχουν αποκτήσει αυτή την περίεργη μυρωδιά, που οι ρίζες εδώ είναι κάπως και γενικά έχουν πέσει και χρειάζονται ένα φρεσκάρισμα. Λοιπόν, εκτός του ότι φρεσκάρει τα μαλλιά, τα κάνει να φαίνονται ξανά φρεσκολουσμένα και τους δίνει το χαμένο τους όγκο, μυρίζει και ονειρεμένα τρελαίνομαι για αυτή τη μυρωδιά. Είναι ένα προϊόν που σίγουρα μπορείτε να έχετε μαζί σας κάθε στιγμή, δεν χρειάζεται να το έχετε και να το χρησιμοποιείτε μόνο μετά το γυμναστήριο. Είναι ένα ξηρό σαμπουάν και για τις μέρες που υδρώνουμε πάρα πολύ, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε κάνει χίλιες δουλειές και θέλουμε λίγο να φρεσκάρουμε και τα μαλλιά μας και τη μυρωδιά τους. Και σίγουρα εμένα δεν θα φύγει από την τσάντα μου όλο το καλοκαίρι. Αυτά ήταν λοιπόν τα δικά μου αγαπημένα προϊόντα για τον μήνα Ιούνιο. Πριν φύγω, να μην ξεχάσω να σας πω τι πίνω τόση ώρα εδώ με το χάρτινο καλαμάκι μου. Αυτό εδώ είναι το Perrier & Juice στην γεύση λεμόνι και γκουάβα, ένα από τα πιο δροσιστικά ψευτοαναψυκτικά, θα πω εγώ, που έχω δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι ουσιαστικά νερό και χυμή φρούτων. Εντάξει, έχει και λίγη ζάχαρη, αλλά
Τι να κάνεις, αυτή τη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για το τι άλλο θέλετε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Φυσικά καλή επιτυχία στο giveaway και θέλω να μου πείτε αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από τα προϊόντα που σας έδειξα ή αν θα δοκιμάζατε κάποιο από αυτά τα προϊόντα ή αν θέλετε να το αγοράσετε τέλος πάντων. Φιλιά πάρα πολλά, thank you και σήμερα που είδατε αυτό το βίντεο. Να περνάτε υπέροχα, θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!